Έχουμε μία σειρά από gadgets. Gadgets. Πάμε στην ενότητα gadgets, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Τρέξτε να τα αγοράσετε, τρέξτε να τα βρείτε και τα παρουσίασε βέβαια η ελληνική τηλεόραση, για όνομα του Θεού. Ας ξεκινήσουμε από το νούμερο 12. Αυτά τα γυαλιά που κρατάς, Έλενα, είναι γυαλιά για να καθαρίσεις κρεμμύδια και να μην κλαίς. Σοβαρά, γι' αυτό έχουν εδώ πέρα. Γι' αυτό έχουν το μαξιλαράκι και έχουν και ειδικό φίλτρο προστασίας. Συγγνώμη, να ρωτήσουμε κάτι, βγαίνουν και σε άλλα χρωματάκια ή μόνο σε αυτό το ροζ το ουδέτερο είναι διαθέσιμα? Επίσης δεν μου λες τίποτα για τον άνδρα μου που αερίζεται, υπάρχει τίποτα σε μύτη, γυαλί? Αυτό θα βγει το gadget φελός. Φελπού, ναι. Α, το φοράει αυτό. Είναι σαν το μεταλλικό, το κύλινδρο, για το όνειρο του. Σε φελό. Σε φελό. Πολύ ωραίο. Για χαρά. Για χαρά. Καλό θα είναι αυτό. Ο Σουλτάν. Ο Σουλτάν θα τον κρατάει και ψηλά στη θάλασσα το καλοκαίρι. Μπαίναμε και γέμιζε μπουρμπουλίδες. Για να δουλεύει σημαδούρα. Ναι. Στο νούμερο 11, φοβερό καινούριο όχημα, θα κάνει θράψη στην Ελλάδα. Ακριβώς, δεν χρειάζεται να βγάλει το σκαρπίνι κανένας, παιδιά, για να πιστεί. Να πάει το σκάφος στη θάλασσα. Ναι, ούτε το κουστούμι, τίποτα. Ούτε καν να σηκώσει το μπατζάκι δηλαδή. Yeah, το σκάφος αυτό έρχεται από τη Νέα Ζηλανδία. Μάλιστα. Λέγεται Sea Legs και είναι το πρώτο που έχει κυκλοφορήσει παγκοσμίως. Πριν από ένα μήνα περίπου ήρθε στην Ελλάδα. Βλέπετε ότι είναι αμφίβιο, έτσι. Έχει κατεβάσει ρόδες, έχει κατέβει μόνο το από το τρέιλερ. Και τώρα πάει για να μπει μέσα στη θάλασσα. Κύριε Παναγάπο, αν είναι δυνατόν. Είναι το πιο κατάλληλο όχημα για τη χώρα μας. Δύο χρήσεις. Πρώτη και κυριότερη, το θέμα πουλάω μούρι. Σκεφτείτε όλους τους καφάτους με τα σκάφη τους που μέχρι σήμερα ζούσαν τον εφιάλτη, ότι μπορούν να πουλήσουν μούρι μόνο στις παραλίες και μόνο στις αμμουδιές. Τι τέτοιο όχημα έχουμε να δούμε? Με το χέρι απλωμένο και να κυκλοφορούν στην Τζιμισκή ή στην Ομόνια, ξέρω εγώ. Γιατί με το σκάφος χειμώνα καλοκαίρι πλέον. Στο μποτιλιάρισμα. Άσε πως τις παραλίες της Πολυσίας θα γίνεται η απόβαση της Νορμανδίας. Εκεί δεν το συζητάω. Εκεί θα βάλουμε διαδρόμους ειδικούς. Είσαι στη Χαλκιδική, στον δρόμο για Χαλκιδική ή ξέρω για Πελοπόννησο και έχει κίνηση, χράκ το ρίχνει στα νερά δεξιά και πηγαίνεις πιο γρήγορα. Επίσης η έκφραση έχω και σκάφος πάμε μια βόλτα αποκτάει άλλη διάσταση, πολύ πιο πραγματική και πιο άμεση. Ναι, τέλος πουλμούρ, επάνω στην κίνηση θα έχεις και το μούτσο. Φέρε ένα φραπουτσίνο. Ξέρεις και το κομμενάκι. Και έξω από το μπουζουξίδικο. Πώς πάνε και βάζουν τις λιμουζίνες πρώτες έξω από τα μπουζούκια. Τώρα τα σκάφους. Τα μπουζουξίδικα στα πάρκινγκ φέρνει σαν μαρίνες τώρα. Πρώτη μαρίνα πίστα εκεί προς τα πηγαίνω. Τα μελινά θα γύψα το Μοντε Κάρλο. Για μια χώρα που δεν έχει την πλημμυρικά και πάει λαγό, σαν και φωλικό αυτό το πράγμα. Και θα πλακώνουν και θα σκοτώνονται για τα μπουζουξίδικα, ξέρεις, ανάλογα με τα μέτρα. Τα εξάμετρα, τα πεντάμετρα, τα τετράμετρα, αυτά θα είναι πίσω. Και μπροστά θα είναι τα δωδεκάμετρα. Με το κατάρτι. Ιστιοφόρα με ρόδες. Μια χαρά. Και η δεύτερη χρήση είναι αυτό βέβαια που ξεκίνησε να λέει ο Γιάννης, ότι στη χώρα που ζούμε αντιπλημμυρικά δεν υπάρχουν, οπότε καλύτερα να προσαρμόσουμε τα οχήματά μας, έτσι. Φανεβαίνει το. Μπαίνει στον τρίτο όροφο, φανεβαίνει το νερό, το δένει στο μπαλκόνι, μπαίνει. Δεν και τίποτα δηλαδή. Αφήνει και λίγο τζόγο, πέφτει το νερό, ξανά κάτω. Κάνει μια βόλτα, μαζεύει τι γιαγιάδε που είναι στι ταράτσε και περιμένουν κάποιο να τι σώσει εσύ πολύ εύκολα με το καινούριο σου όχημα. Φοβερό, φοβερό. Είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε στην Ελλάδα. Καλώς ήρθε λοιπόν. Και στι παρελάσει μπορούν να. Μεγάλη εντύπωση. Σκαφάτι, το νέο τέτοιο. Ωραία, και τώρα πάμε μετά το σκάφο αυτοκίνητο που είδαμε. Πάμε στο επόμενο γκάτσι, στο νούμερο 10. Είναι το ποδήλατο, αυτό το σύγχρονο ποδήλατο. Ένα αυτοκίνητο που, ένα συγγνώμη, ποδήλατο που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα ακόμη και από το πιο σύγχρονο αυτοκίνητο. Έχω δίπλα μου τον άνθρωπο που το εμπνεύστηκε και το κατασκεύασε. Πηγαίνετε εκδρομές με αυτό το ποδήλατο? Κυρίως κυκλοφορώ με στην πόλη και κατεβαίνω κάτω στην παραλία και απολαμβάνω τη διαδρομή. Μάλιστα. Με την τηλεόραση μπροστά. Αυτό είναι ότι πρέπει για τον ψωμιάδι. Το είδατε πως είναι το ποδήλατο με όλα αυτά τα τεχνολογικά. Αν βάλει και μια δορυφορική κεραία και την τηλεόραση, θα μπορεί να κάνει ποδήλατο και εν κινήσει να κάνει ζωντανή σύνδεση με τον αυτιά. Να μην χρειάζεται δηλαδή να του σταματάνε. Κάνετε και λίγο τη γυμναστική του ανθρώπου. Με τις επιστροφές του, με τα όλα του θα έχει. Παναγιώτη, πώς σου φάνηκε, ρε Παναγιώτη, το ποδήλατο αυτό? Ήμασταν σίγουροι ότι θα σου άρεσε. Στο νούμερο 9, κυρίες και κύριοι, είχαμε το αυτοκίνητο σκάφος, είχαμε το ποδήλατο ψωμιάδης και τώρα πάμε στο αυτοκίνητο Batman. Κάνει τα πάντα. Δώσε. Βάλ το μπρος. Λοιπόν, ωραία. Απλώς σε λίγο εγώ να σας πω ότι θα κάνουμε μία επίδειξη εδώ του αυτοκινήτου. Ναι. Το αυτοκίνητο έχει την ονομασία Atartmobile. Κάτσε γιατί βγάζει καπνούς. Να ξεκινάμε στο ψητό, να ξεκινήσουμε την επίδειξη. Για να δούμε. Τι βγαίνει από εκεί? Πίτα. Προσώπητα. Wow. Πολυβόλο. Και οι φλόγες από πού βγαίνουν, γιατί έχετε και φλογοβόλο.
Έχει τα πάντα. Δεν είναι φλογοβόλο. Σαν φλογοβόλο είναι κάπνα για να κρύβεται να μην το βλέπουμε. Τι βλέπετε? Κοίτα. Batman. Κανονικό. Batmobil. Τι άνοιγμα έχουν τα φτερά. Έχει και δορυφορική. Α, και δορυφορική κεραία. Δύσκολο το βλέπω. Εάν, ναι, είναι ευκολοδήγητο, απλώς είναι πάρα πολύ μεγάλο στον όγκο. Γιατί το λέγατε αυτό? Τώρα τους δίνεις πίσω. Έχει 8 μέτρα μήκος και όταν ανοίξουν τα φτερά, 6 μέτρα φάρδος. Ναι, και ακόμα δεν έχουν πάρει μπροστά οι μηχανές. Πού και να πάρουν μπροστά οι μηχανές, τι έχει να γίνει, κυρίες και κύριοι. Ό,τι πρέπει είναι η λύση καταρχήν για το παρκάρισμα αυτό. Και το ήξερα να το πούμε αυτό. 6 μέτρα φάρδος, 8 μήκος, τίποτε. Ποιος είναι αυτός που κάθισε και έφτιαξε αυτοκίνητο? Που ανοίγει, βγαίνει φλογοβόλο και βγάζει και καπνούς για να κρύψει το φλογοβόλο, κυρίες και κύριοι. Και από πίσω βγαίνουν τα φτερά του Batman. Τι δουλειά κάνεις, ρε φίλε? Πόσο ελεύθερο χρόνο έχεις? Σε ποια δημόσια υπηρεσία δουλεύεις, πες την αλήθεια. Το σκέφτεσαι αύριο μεθαύριο σε ένα δρόμο κεντρικό. Απ' τη μία θα έρχεται το Batmobile και απ' την άλλη θα πηγαίνει το φουσκωτό σκάφο με τις ρόδες. Τι λες, ο Ψωμιάδης με το Batmobile με την τηλεόραση. Αυτές είναι εικόνες από το 3000. Στα φανάρια. Το σκάφο με τις ρόδες και το Batmobile δίπλα-δίπλα. Κόντα. Αμπολάει λίγο καπνό. Βγάζει λίγο φωτιά να κάψει το σκάφο. Τι χώρα είμαστε. Τι γαμάζει η χώρα. Αυτό είμαστε. Συγγνώμη κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο Rider Villa, στο νούμερο 8, το τελευταίο gadget για σήμερα. Πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ χρήσιμο πραγματικά. Ιταλικός οίκος μόδας λανσάρει τη νέα κολεξιόν εσωρούχων που φωσφορίζουν στο σκοτάδι και τα προϊόντα τους εξυπηρετούν πολλούς σκοπούς. Και έτσι θα νιώθετε σαν να πηδάτε πηγολαμπίδα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ή σαν να σας πηδάει πηγολαμπίδα. Εξού και η κολοφωτιά. Το άλλο όνομα της πηγολαμπίδας. Τα εσώρουχα που φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Πολύ πολύ χρήσιμα. Βέβαια, κοίταξε, χρήσιμα έχουν και ένα πρόβλημα, δηλαδή να... Αγάπη μου, κλείσε το φως επιτέλους. Τα εσώρουχά μου είναι αγάπη μου. Είναι το φως. Που πουλάει ο κόλλος όμως, έτσι. Σε περίπτωση όμως ενός σεισμού, ας πούμε, πόσο χρήσιμο είναι να φωσφορίζεις για τα σωστικά συνεργεία. Να, ένα σου τσέν, παιδιά, το βρήκαμε. Και όχι μόνο, ξέρεις, άμα βιάζεσαι για να φύγεις, ξέρω εγώ, ήρθε ο άντρας της ή δεν ξέρεις, κατευθείαν φορά που το φέρετε. Αλλά μην το φοράτε σκοτάδι, γιατί θα φαίνεστε κάτω από το κρεβάτι.